σε ένα κοινό πλαίσιο προτάσεων, το οποίο θα απαντά σε κρίσιμα ζητήματα που ταλανίζουν τις χώρες της Ευρώπης την ώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζονται, προσανατολίζονται τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κατά την σημερινή πρώτη μέρα της συνεδρίασης που διεξάγεται στη Γεωργιούπολη Χανίων, εκφράστηκε η βούληση των μελών του Συμβουλίου να συνδράμουν στην κατεύθυνση δημιουργίας μιας νέας περίοδου συνεργασίας υπό το φόβο μιας υπαρκτής απειλής. Όταν έχεις απειλή πυρηνικών όπλων, παραδείγματος χάρη, και μόνο η απειλή, που δεν πιστεύω ποτέ ότι θα υπάρξει χρήση, αλλά και μόνο η απειλή, είναι μια νέα πραγματικότητα. Δεν μπορεί κανένα κράτος μόνο του να τα αντιμετωπίσει. Είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε κοινές λύσεις. Η Ευρώπη οφείλει να παίξει ρόλο, αλλά δεν μπορεί να κινηθεί χωρίς να λάβει υπόψη τον πραγματικό συσχετισμό δυνάμεων που έγινε πυρηνικός, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος εκτιμά ότι δεν μπορεί να απαντήσει χωρίς την ασφάλεια και την ανάσχεση που τις παρέχουν οι ΗΠΑ. Ούτως ή άλλως πρέπει αυτή τη στιγμή να αντιληφθεί η Ευρώπη ως Ήπειρος, ως ιστορική οντότητα, γιατί εδώ δεν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο, αλλά για την ευρύτερη Ευρώπη, ότι πρέπει να αντιμετωπίσει την ρωσική πρόκληση ακριβώς όπως είναι, χωρίς να την εξοραίζει. Γιατί δυστυχώς ζούμε το πρώτο θερμό επεισόδιο που μπορεί να εξελιχθεί σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης συμμετέχει και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει ενωμένη φωνή. Και κυρίως θα μπορέσουμε να επεξαρτηθούμε από το μεγάλο αδερφό της Ηνωμένες Πολιτείες, να έχουμε μια δική μας εξωτερική πολιτική στρατηγικά αυτόνομη και μια άμυνα η οποία να έχει χαρακτηριστικά στρατηγικής αυτονομίας απέναντι στο ΝΑΤΟ. Από τη συζήτηση φάνηκε ότι και στο εσωτερικό μας υπάρχουν δύο γραμμές. Για τα μεγάλα διλήμματα της Ευρώπης μίλησε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος συμμετέχει ως πρόεδρος της Επιτροπής για τη Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Υποστήριξε δε ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας είναι επιπλέον ένας ιδεολογικός πόλεμος. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή απειλούνται αυτές οι αρχές της δημοκρατίας, οι αρχές της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό είναι και τόσο κρίσιμη αυτή η συνάντηση που κάνουμε σήμερα εδώ. Η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής ολοκληρώνεται αύριο, ενώ την Τετάρτη ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης θα μεταβεί στην Αθήνα, όπου θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Βουλής, τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων.